Γύρισμα ο Σκέπρι, το 2-0 θα γίνει τώρα τον Αντρασκίρ. Στο 32 ο Σλοβένος γράφει σε ένα ακόμη παιχνίδι κόντρα στον Ερμή το όνομά του, στον πίνακα των σκόρων, όπως είχε κάνει και στο τελευταίο. Στο 32 λοιπόν ο Αντρασκίρ διπλασιάζει τα γκολ για την Ομόνια, η οποία πλέον έχει ένα σημαντικό προβάδισμα σχεδόν σε 30 λεπτά αγώνα. Καϊάφος μπορεί να μην το δείχνει η αντίδρασή του, αλλά ασφαλώς και είναι ικανοποιημένος. Πέμπτο